Άρης Πορτοσάλτε, Ευαγγέλης Παπαδημητρίου, καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Επίσης, καλά, καλά με υγεία. Παρασκευούλα. Αυτό σε λίγο δεν θα το ξαναπούμε. Με υγεία. Δεν θα το ξαναπούμε. Όχι, θα το λέμε και θα είμαστε εδώ με τους τηλεθεατές να τους καλημερίζουμε. Χαρά. Και τα θα είμαστε εδώ και Σάββατο και Κυριακή. Αυτό, γι' αυτό λέω, δεν θα το λέμε από τώρα. Και θα λέμε, αυτό θα το σηκώσουμε ύφος κάποιες φορές. Επίσης πρέπει να πεις... Θα το λέμε το Σάββατο, ρε παιδί μου. Θα είμαστε εδώ. Θα φεύγουμε σήμερα. Από την Παρασκευή ότι είμαστε εδώ. Αύριο εδώ. Όχι, όχι εδώ αύριο. Θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ. Μόνο που το Σαββατοκύριακο θα έχει άλλο διάκοσμο. Τι άλλο. Τι θα βγαίνει με χορευτικό, με βερμούδα να βγαίνει. Είναι αλλιώς. Για σήκω σήμερα. Γιατί τον είδε σήμερα τον Άκη. Σήμερα εγκαινιάζει. Τι να ανοίξει. Είναι μαζί του. Είναι μαζί του. Συμφωνώ. Συγχαρητήρια. Μπορεί να σηκωθεί το μέρο. Μπορεί να μα κάνει μια περιβολή. Όχι, όχι. Μια περιφορά που λέμε. Περιβολή λέω. Παιδιά, θα σηκωθούμε σε λίγο, κύριε Σταυρό. Μην κοκκινήσει. Είναι πολύ ωραίο. Είμαι όρθιο από τι 5. Είμαι δύο εσύ. Καλά, δεν μα βάλει και εμεί είναι για το καλό σου. Είναι πολύ ωραίο το δούμε αγκάθι. Καλά, δεν μα παρατάστε εγώ πριν. Το Σάββατο πάμε, ρε φίλε. Ήθελα να σα πω το Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο θα έχει άλλο. Τι άλλο. Άλλο look. Κατά κουασάν. Θα το Σαββατοκύριακο θα είναι με πρωινό μα. Θα με πρωινό μα. Θα ρίχνω μια ιδέα να πούμε στο φίλο. Ο ΚΑΠΑ δεν υποχρεούται για όλα τα Σαββατοκύριακο. Συμφωνώ και μέχρι 31 Ιουλίου. Κάτσε να τα ακούσει ο ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ. Υποχρεούται ο ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ από σήμερα εδώ, από όλη την ομάδα. Όλοι. Όλα τα Σαββατοκύριακα που θα είμαστε παρέα εδώ, μόλις φύγει ο Γιώργος ο Αυτιάς, για να κάνει ο άνθρωπος την τρέλα την του επιλογή. Με την πολιτική. Και καλά θα κάνει και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, εννοείται. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ εννοείται, και ο ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ υποχρεούται να φέρνει πρωινό. Ναι. Μέχρι τον Ιούλιο. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Και κάποιες Κυριακές μεσημέρια επίσης να ετοιμάζει. Και τα μεσημέρια θα πρέπει να τρώμε και εκεί. Συγγνώμη, αλλά εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Όχι, θέλω να πεις πριν το πεις αυτό. Τι θα τιμήσεις την Τρίτη του Πάσχα. Τρίτη του Πάσχα θα τιμήσει αυτό που είπα. Είπα εγώ την εργατική που το μαγιά. Το παρόν δεν με πιστεύουν. Λοιπόν. Τι σου κάνει εντύπωση. Θέλω να δω τον Άρη στην πορεία. Με συγχωρείτε. Εγώ δεν θα πάω στην πορεία. Θα πάω έτσι κι αλλιώ γιατί δεν θα κάνω διακοπέ. Συγγνώμη, εδώ υπάρχει μια αδικία τώρα. Τι δηλαδή. Η κύριση στην ΑΕΦ θα είναι ανά ένα Σάββατο εδώ, Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Κάποιοι άλλοι. Θα είναι συνέχεια όλα τα Σαββατοκύριακα. Δεν κατάλαβα. Μπορούμε να πούμε ποιοι είναι οι άλλοι δύο. Κάτι βλέπω δεξιά μου. Και στον Άκη και στον Δημήτρη. Κύριε Μητρόπουλε, ένα κοντινό στους άλλους δύο. Δείξτε παρακαλώ ένα ζευγάρι εδώ. Αυτή είναι η κυρία. Αυτή είναι η κυρία. Τι να κάνεις. Λοιπόν, παιδιά. Θα πάμε λοιπόν στην πορεία με εργατική πρωτομαγιά. Το πάνελ θα είναι αυτό που θέλω να αλλάξει αυτό. Θα σου πω, σε θέλω ανοιξιάτικο. Πώς. Αυτό πιστεύω, από κάτω φοριέται και με βερμούδα, να ξέρεις. Άκη, δεν θα σηκωθείς. Για κάτσε το δούμε, Άκη. Αυτό φοριέται και με βερμουδάκι. Ναι. Θέλω καπέλο... σε εδώ με βερμούδα, σαν το κύριο. Χθες η Νάψονια από τη Ρένα είναι αυτά. Από την κυρία Ρένα. Στέλνουμε χαιρετισμούς στη Ρένα, τη φίλη μας. Από την κυρία Ρένα. Τα το ίου. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, να συζητήσουμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες. Αφού ενημερώσαμε τους τηλεθεατές. Ενημερώσαμε γιατί. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποιοι θα είναι εδώ το Σαββατοκύριακο. Και ποιοι δεν θα είναι. Εμένα με ξεπερνάει και κάτι άλλο. Τι. Το μεγάλο ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα κανάλια. Μας έχουν τρελάνει τις τελευταίες μέρες. Θα είστε και πώς θα είστε, γιατί είναι είδηση. Κάθε μέρα έχουμε ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα. Όχι, λέω γιατί είναι είδηση αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ότι θα δουλέψουμε είναι είδηση, αφού δουλεύουμε έτσι κι αλλιώς. Το κανάλι μας είναι, θα μας ζητήσει κάτι, θα πούμε όχι. Μπορεί να ζητήσει κάποιο στη δουλειά του να του ζητήσει ο εργοδότη του κάτι και θα πει όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παιδιά στο θέμα των Σπαρτιατών που έκυψε χθες, Άρη μου. Με την εισαγγελική παραγγελία, εδώ πάμε για μια ανατροπή του σκηνικού συνολική, έτσι και γίνει τελικά πράξη αυτό. Αν διαλυθεί δηλαδή το κόμμα αυτό, καθώς φαίνεται ότι υποκρύπτεται κάτι άλλο πίσω από αυτό για εξαπάτηση δηλαδή, των εκλογών, θα έχουμε ανακατανομή εδρών, αλλάζει όλο το σκηνικό πια. Πρώτη φορά στα ιστορικά χρόνια. Ξεκίνα, Βαγγέλη. Καλό λίγο και τη μνήμη τη δικιά σα, γιατί καμιά φορά είναι πρωί. Τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν νομίζω ότι το έχουμε συναντήσει. Θα μου πεις, πριν από τη μεταπολίτευση είχαμε διάλυση κόμματος κοινοβουλευτικού. Έλεγε και η Ιωάννα χθες ότι ούτε στην Ευρώπη είχε γίνει κάτι. Ναι, ούτε στην Ευρώπη. Διάλυση κόμματος εν ενεργεία. Κοινοβουλευτικού. Βέβαια. Τώρα, αυτό πρακτικά σημαίνει να το δούμε, αν προσεγγίσουμε σωστά τους αριθμούς και θέλω τη βοήθειά σας, 158 η Νέα Δημοκρατία, συν 5 ή 6 μάλλον που θα πάρει, ναι. Πάμε σε... 163. Όχι σε απόλυτη κυβερνητική πλειοψηφία, δηλαδή στα όρια του να αναθεωρήσει. Θα το δούμε αυτό σε λίγο, περίμενε. Και το Σύνταγμα και τα λοιπά. Ακόμα στα νούμερα. Να περάσει δηλαδή. Γιατί έχουμε φτιάξει κάρτα με αυτό και θα το δούμε σε λίγο. Ναι, σωστά. Αλλά αν φτάσει. Σωστά.
Αυτό επισημαίνω. Σωστά. Δηλαδή έχουμε πλέον την απόλυτη πλειοψηφία εντός του κοινοβουλίου. Δεν είναι, είναι το 50-1 πια. Ναι, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Άρα εκεί. Και μια παντοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα αν το θέλει. Άρα και να πάει και στο μέλλον για αναθεωρητική βουλή. Ο Άρης λέει για μονιμότητες, για αυτό, για το ένα, για το άλλο. Εγώ λέω αξιολόγηση και μονιμότητα κατευθείαν. Για συζήτηση. Τώρα να το ακούσουμε. Δεν μπορεί να γίνει το μονιμότητα. Μισό λεπτό, μην παρεξηγηθούμε. Η άρση μονιμότητα λογικά πρέπει να γίνει με σύμπλευση πολλών, όλου του πολιτικού συστήματος ή του μεγαλύτερου μέρους. Να μπορέσουμε να οικοδομηθεί. Για να οικοδομηθεί κράτος κανονικό. Κράτος κανονικότητας πρέπει να έρθει η μονιμότητα. Ωραία. Τι θέλετε τώρα για τους Σπαρτιάτες? Όχι, να ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί χθες ήμουνα σε μια συζήτηση και μου λέγανε για τις απόψεις που συζητάμε το πρωί περί μονιμότητας. Υπάρχουν τομείς, για παράδειγμα, στο ελληνικό δημόσιο, που δεν μπορείς να τους δώσεις στους ιδιώτες. Για παράδειγμα. Δεν το ήξερα. Παντού. Όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Να πω ένα παράδειγμα, Άρη μου. Εγώ δεν το ήξερα. Ο έλεγχος των τροφίμων. Αυτό είναι από σοβαρούς επιστήμονες. Η άρση μονιμότητας δεν σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Μισό λεπτό. Θα βάλουμε σε μια σειρά. Θα μου πεις ήμασταν Σπαρτιάτες, αλλά... Η άρση μονιμότητας δεν σημαίνει ότι παίρνω τη δουλειά από το... Όχι, ούτε καμιά απόλυση. Εγώ δεν είπα για καμιά απόλυση. Πρώτα απ' όλα, για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν επιχειρώ να αλλάξω τη συνθήκη ζωής των ανθρώπων. Όποιος δουλεύει σήμερα στο δημόσιο, θα δουλέψει μέχρι τέλους, μέχρι να πάρει σύνταξη. Τελεία. Μάλιστα. Εγώ άλλο λέω με την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση σημαίνει ότι βρίσκω μέσα στην υπηρεσία μου ποιος έχει τη διάθεση και ποια να δουλέψει. Διότι τώρα κακά τα ψέματα, μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχουν σε τομείς άνθρωποι οι οποίοι δεν πολύ ενδιαφέρονται κιόλας. Είναι εκεί, έχουν την ασφάλεια του μισθού. Όποιος είναι αυτός ο μισθός, μην ασβαίνει. Εντάξει. Αλλά, τουλάχιστον να αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός που είναι νυν. Ότι πάμε να τον απολύσουμε. Είναι, αυτό θα δημιουργήσει κοινωνικό πρόβλημα. Όμως ο καινούριος που μπαίνει εκεί, η καινούργια, δηλαδή χθες ας πούμε είχε μια είδηση και λέει από τους 25.000 νεοδιοριζόμενους στην εκπαίδευση, οι 5.000 αρνήθηκαν να αξιολογηθούν. Έστω αυτήν την απλή αξιολόγηση. Λέει, τι ποινή να βάλουμε? Ποια ποινή? Δεν υπάρχει ποινή. Δεν θα προσληφθείς. Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά ο άνθρωπος. Λοιπόν, δηλαδή θα το βάλεις στις προϋποθέσεις και θα πεις, παιδί μου, αν δεν θες αξιολόγηση, δεν προσλαμβάνεσαι. Τράβε να κάνεις άλλη δουλειά. Απλά πράγματα. Παιδιά, να γυρίζουμε στους Σπαρτιάτες. Έλεγα λοιπόν ότι το 163, 162 ή 164 δημιουργεί μια απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Με δυνατότητα να αναπτύξεις και άλλου είδους νομοσχέδια ή να βάλεις άλλες συζητήσεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης θα έχουμε συν τρεις έδρες από ό,τι υπολογίζαμε. Σωστά. Επίσης ανεβαίνει το ποσοστό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μειώνοντας το handicap από τη Νέα Αριστερά. Το ίδιο θα έχουμε και για τον κύριο Βελόπουλο και για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλά, δεν τα λέω. Από μία έδρα πάει σε αυτούς. Περίπου μία έδρα. Προσέξτε τώρα, υπάρχει και ένα άλλο πολιτικό σκηνικό. Αυτά δεν τα βλέπαμε προεκλογικά. Εμείς τα λέγαμε. Η ίδια δικαιοσύνη. Το δεύτερο. Η δικαιοσύνη είπε: OK, να κατέβει το κόμμα όμως αυτό. Το η δεύτερο. Μήπως έπρεπε όλα τα κόμματα, πέραν της συμπολιτεύσεως, αλλά και όλα τα κόμματα, να δημιουργήσουν ένα τείχος πολλά χρόνια πριν για τον νεοναζισμό και τον νεοφασισμό στην Ελλάδα. Λέγαμε προεκλογικά, επιτρέπεται οι φυλακισμένοι να δίνουν εντολές, να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο, να βγαίνουν στις τηλεοράσεις μέσω του Skype και να κάνουν δηλώσεις ή να βάζουν μπροστά άλλους ηθοποιούς. Δεν τα είδαν αυτά, Ευαγγέλη. Εντάξει. Ερώτηση κρίσεως. Δεν τα είδαν όμως. Το ποσοστό, έτσι μπορεί να κινδυνεύσει η δημοκρατία κάποιες φορές. Εντάξει. Άλλο οι έδρες, άλλο το ποσοστό. Γιατί άλλο αν ο Άγιος Πάγος, επηρεαζόμενος από την ποινική διαδικασία, πει ότι οι κύριοι αυτοί δεν μπορούν να κατέβουν σε ευρωεκλογές. Κάποιοι θα χαρούν τώρα από το ποσοστό. Αυτό λέω. Ποιος χαίρεται εδώ. Ποιος θα χαρεί. Χαίρεται εδώ. Ένας από κάπα που αρχίζει και γράφει επιστολές στον Ίσου. Κυριάκος Βελόπουλος. Έχει απευθείας σύνδεση. Έχει γράφουν επιστολές και αλληλογραφεί με τον Ίσου. Μάλιστα. Με τον κύριο. Και ποια θέση διεκδικεί ο κύριος Βελόπουλος με βάση την τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Με ποια θέση φλερτάρει. Απειλεί ακόμη και το τρίτο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ. Απειλεί και τον ΠΑΣΟΚ. Εάν ο κύριος Βελόπουλος. Πάμε να το δούμε αυτό. Πάμε. Μισό λεπτό, παιδιά, ερχόμαστε να δούμε λίγο αυτή την κάρτα της κατανομής σύμφωνα με το σενάριο που λέμε τώρα. Δηλαδή, διαλύονται οι Σπαρτιάτες σύμφωνα με αυτά την παραγγελία την εισαγγελική. Και πάμε να δούμε τώρα πώς κατανέμονται οι έδρες ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων, τα υπόλοιπα που έχουν τα διάθετα κτλ. Λοιπόν, σενάριο για τις 12 έδρες των Σπαρτιατών. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία συν 5 έδρες πάει στο 163. Το ΣΥΡΙΖΑ συν 2 έδρες
ή τρεις ανάλογα, μπορεί να πάει 38-39. Το ΠΑΣΟΚ με μία ή δύο έδρες θα πάει στο 33 ή στο 34. Το ΚΚΕ, η ελληνική λύση, η νίκη και η πλεύση είναι πλάς μία έδρα. Έχουμε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό εδώ τώρα. Εντελώς διαφορετικό. Και θα δούμε βέβαια τι θα σημάνει αυτό. Εντάξει, αυτό θα καταναμηθούν, οι έδρες θα πάνε έτσι. Θα δούμε όμως τι θα σημάνει στις ευρωεκλογές. Ναι. Αυτή η δύναμη δηλαδή του 4% των Σπαρτιατών, πού θα πάνε αυτοί? Έχει φύγει αυτή η δύναμη τώρα. Αυτή η ψηφοφόρη. Από τη στιγμή που πατήθηκε το κουμπί της παιδικής διαδικασίας και έχει διαμορφωθεί η εκτίμηση, όχι η εκτίμηση, η βεβαιότητα ότι πάμε σε ποινικές εξελίξεις και που θα συνοδεύσει και την απόφαση του εκδικίου, έχει φύγει αυτό το 4%. Έτσι. Κάπου αιωρείται. Κάπου ψάχνει να τοποθετηθεί. Σωστά. Έτσι. Δεν θα πάρουν 4%. Θα το συζητήσουμε τώρα αυτό με τους συναδέλφους. Αν κατέβουν. Αν κατέβουν. Εννοείται. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να καλημερίσουμε και τη συνάδελφό μας Ιωάννα Μάνδρου να μας το εξηγήσει. Γιατί η εικόνα είναι σοκαριστική, έτσι. Αυτό λέγαμε με τον Άρη τώρα. Η εικόνα που είδαμε τώρα, η εικόνα είναι σοκαριστική. Το λέγαμε έξω από τις κάμερες, αλλά λέγαμε ότι αυτά τα παιδιά καλά κάνουν και γελάνε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν είπαμε καλά κάνουν και γελάνε. Ότι δεν έχουν αναγνωρίσει. Ότι δεν έχουν αναγνωρίσει. Είναι σοκαριστική εικόνα. Είναι σοβαρότητα. Είναι σοκαριστικό. Και τι θα μπορούσε να συμβεί. Όπως σοκαριστικά, είναι τα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή. Α, ναι. Στο ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, για την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Οι καταγραφές στα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας, τα παραρτήματα που έχουν συσταθεί, που έχουν και λειτουργούν, οι καταγραφές είναι φιαλτικές για τον αριθμό κρουσμάτων και καταγγελιών στα γραφεία που επιλαμβάνονται ζητήματα ενδοοικογενειακής κρίσης. Είναι σοκαριστικό το ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω για τα δεδομένα της Αγίας Ελληνικής Οικογένειας. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Έχουμε απεργίες διανομής σήμερα. Γιατί δεν έχουν έρθει εφημερίδες, γι' αυτό λέω. Ναι, το εντυπωσιακό είναι ότι εγώ το πήρα ηλεκτρονικά. Εγώ την είδα ηλεκτρονικά την Καθημερινή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την Ιωάννα Μάνδρου, παιδιά. Να τη δούμε σε Skype σύνδεση. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα. Αυτό που είπε ο Άρης, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, αυτά τα στοιχεία είναι πραγματικά εφιαλτικά και ίσως δείχνουν πάρα πολλά πώς φτάνουν σε αυτή τη πλημμυρίδα των γυναικοκτονιών και των βαρύτατων περιστατικών στις εγκληματικές πράξεις μεταξύ ανηλίκων. Πράγματι, κάπου η μπάλα σε κοινωνικό επίπεδο έχει ψιλοχαθεί. Ναι, ναι. Γιατί έτσι, όμως. Γιατί, έμφυλη γιατί βία... τώρα πια δεν είμαστε ούτε σε πανδημία. Δεν είμαστε ούτε σε μνημόνιο. Ναι, υπάρχει μια δικαιολογία. Δεν είμαστε σε μια διαδικασία πτώχευσης. Δεν είμαστε σε μια διαδικασία που τρώμε από τα σκουπίδια και τα ζήσαμε και αυτά στη χώρα μας που κάνουν ουρές τα κοινωνικά παντοπολία. Δεν λέω ότι ζούμε με τα χρυσά κουτάλια. Πιεζόμαστε. Αλλά δεν είμαστε στις προηγούμενες συνθήκες. Για ποιο λόγο λοιπόν. Η έμφυλη βία, και εδώ θέλω να ρωτήσω την Ιωάννα που είναι πιο έμπειρη και στο ρεπορτάζ της. Η έμφυλη βία κατά 99% των περιπτώσεων, Ιωάννα, έχει θύμα γυναίκα. Έστω. Έτσι δεν είναι? Κοίταξε, οι γυναίκες έχουν το προβάδισμα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Βία όμως υπάρχει και ανάμεσα σε ανήλικα. Βεβαίως. Βία υπάρχει και σε, αυτό είναι μια άλλη πτυχή, πολύ σοβαρή, ακούστε τη εδώ. Βία πολύ μεγάλη υπάρχει και κατά ηλικιωμένων. Ναι, λέω την οικογενειακή βία που συζητάγαμε, Ιωάννα. Η οικογενειακή είναι και των ηλικιωμένων. Σωστό. Οικογενειακή βία είναι και των αναπήρων. Ξέρετε τι μπούλινγκ τρώνε αυτοί που έχουν διάφορες αναπηρίες. Είμαστε μια κοινωνία που νομίζω δίνω απάντηση πολύ σύντομα, που οφείλονται όλα αυτά σε θέματα παιδείας και οικογενειακής συγκρότησης. Ακριβώς, δεν είναι μόνο φτωχός ή πλούσιος. Ακριβώς. Ιωάννα, μου πάμε να γυρίσουμε στο θέμα των Σπαρτιατών και της αγγελικής παραγγελίας, που είναι κάτι πρωτοφανές πραγματικά. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο και ιδιαίτερα εάν έχουμε την κατάληξη της διάλυσης του κόμματος αυτού, που είναι πολύ πιθανό από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι, και της κατανομής, της ανακατανομής των εδρών. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει ανάλογο φαινόμενο ούτε στην ευρωπαϊκή πρόσφατη ιστορία σε κάποια άλλη χώρα, δηλαδή πιο ένα πολιτικό κόμμα να τίθεται εκτός βουλής ολόκληρο για ποινικούς και νομικούς λόγους. Τι είναι αυτή η παραγγελία και τι σημαίνει? Ναι. Η εισαγγελέα του Ρίου Πάγου έκανε προσωπικά η ίδια μία έρευνα, κράτησε 3-4-5 μήνες, μετά από τις καταγγελίες που είχε κάνει δημόσιο επικεφαλής του κόμματος των Σπαρτιατών,
ο Βασίλης Τίγκας, ο οποίος είχε μιλήσει για μάφια, για Δον Κορλεόνι κτλ. Έχει καταθέσει ήδη δύο φορές στην εισαγγελία του Αριουπάγου. Έχουν εξεταστεί 11 βουλευτές. Έχει εξεταστεί ο Καστιδιάρης, που κατέληξε η έρευνα. Κατέληξε ότι πίσω από το κόμμα των Σπαρτιατών, το οποίο είχε αυτή την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, ο ηχθύνονος, ο πραγματικός ηγέτης, ο υποκρυπτόμενος αρχηγός, ήταν ο Ηλίας Καστιδιάρης. Πού βασίζονται αυτά τα στοιχεία? Βασίζονται σε πληθώρα στοιχείων που έχει αυτή η δικογραφία, ότι ως υποψήφιοι βουλευτές των Σπαρτιατών, που μετά γίνανε βουλευτές, είχαν συνέχεια επαφές με τον Καστιδιάρη, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές. Αυτός καθοδηγούσε το εγχείρημα Σπαρτιάτες. Αυτό γιατί, στη Βουλή. Αυτό γιατί δεν το είδαμε πριν τις εκλογές? Όταν έδινε το Άγιος Πάγος το πράσινο φως για να κατέβουν να συμμετάσχουν οι Σπαρτιάτες στις εκλογές, με την απολύτως ίδια σύνδεση που είναι και σήμερα. Γιατί δεν το είδε αυτό? Δεν το είδε, και βεβαίως θα έπρεπε να το δει. Αλλά δεν το είδε, γιατί το κόμμα των Σπαρτιατών εμφανίστηκε, να θυμίσω, πριν από τις εκλογές, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όταν ο Ηλίας Καστιδιάρης είχε επιχειρήσει δύο φορές να περάσει το συνταγματικό έλεγχο του Άριου Πάγου και δεν τον πέρασε. Να προσθέσω εδώ ότι ο Άριος Πάγος δεν είναι η κύρκη με το μαγικό ραβδί που ψάχνει κάποιος, πρέπει να τα πάει αυτά τα στοιχεία. Τα πολιτικά κόμματα που έχουν υποχρέωση να πάνε αυτά τα στοιχεία, ή δεν είχαν, ή προφανώς δεν είχαν. Δεν πήγαν αυτά τα στοιχεία, όπως δεν τα πήγαν και οι κρατικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η ΕΕΠ, που στο νόμο Γεραπετρίτη έχουν υποχρέωση, όταν πρόκειται για τέτοια αντιδημοκρατικά μορφώματα, να πηγαίνουν στον Άριο Παγό, τι στοιχεία έχουν, για να κόβονται αυτά τα κόμματα πριν και τις εκλογές. Ερώτηση με δύο σκέλη που μου πρόσθεσε τώρα η Ιωάννα Καλημέρα και το δεύτερο σκέλος. Πρώτα απ' όλα, εάν στην ΕΕΠ θα αναζητηθούν ευθύνες, ένα. Δεύτερον, εάν δεν μιλούσε ο επικεφαλής των Σπαρτιατών, η κυρία εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα προχωρούσε την έρευνα? Όχι βέβαια, γιατί χωρίς καταγγελία πώς θα την προχωρήσει? Τα στοιχεία, υπήρχε δηλαδή, κάποιο στοιχείο. Κάποιο στοιχείο, αφού αυτός άνοιξε την πόρτα. Ναι, μόνοι τους καρφώθηκαν δηλαδή. Ναι, βέβαια. Μόνοι τους καρφώθηκαν. Εσωτερικά, μόνοι είχε τους, σίγουρος, μόνοι τους, διότι υπήρχαν κάποιες ενδεχομένως ενδοπαραταξιακές και ενδοκομματικές κόντρες, οι οποίες οφειλόντουσαν σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αλλά τα στοιχεία όμως, μισό λεπτό, τα στοιχεία ότι αυτοί οι υποψήφοι βουλευτές ήταν σε καθημερινή επαφή με τον φυλακισμένο ο οποίος τους καθοδηγούσε. Αυτά δεν έπρεπε με έναν τρόπο να τεθούν στη διάθεση του Αρείου Πάγου πρώτων εκλογών? Από τις αρχές. Πρώτο είπα ότι τα όφυλα να έχουν τεθεί δεν ετέθησαν για πολλούς και ποικίλους λόγους. Ούτε τα κόμματα κανένα, ούτε το κυβερνόν υπέβαλε υπομνήματα, ούτε οι κρατικές υπηρεσίες πήγανε κανένα στοιχείο ή κανένα χαρτί. Μάλιστα. Μάλιστα, Βαγγέλη, τώρα πάμε στο τι θα γίνει. Όχι, και πότε θα γίνει? Και πότε κυρίως θα πότε γίνει? Περιμένουμε να κλείσει αυτός ο κύκλος, δηλαδή? Γιατί, πριν, μετά τις εκλογές, περίπου λέμε τώρα. Γιατί η Ιωάννα μου έχει και απόλυτο δίκιο, Δημήτρης, ναι. Γιατί το επόμενο βήμα είναι οι κοινοβουλευτικές έδρες. Γι' αυτό το λέμε κιόλας. Λοιπόν, το ποινικό κομμάτι έχει δρομολογηθεί από χθες με τις ποινικές διώξεις. Είναι επιμελήματα αυτά. Δεν τίθεται εκτός βουλής επειδή θα έχουν μια κατηγορία στο κεφάλι. Πώς θα το ενδεχόμενο να τεθούν εκτός βουλής και να πάμε σε νέο κοινοβουλευτικό τοπίο σε σχέση με τις έδρες? Αυτό σχετίζεται με το εκλογοδικείο. Το εκλογοδικείο έχει δικάσει ήδη, έχουν τελειώσει αυτές οι θήκες, προσφυγές που έχουν κατατεθεί από πολίτες που λένε ότι οι Σπαρτιάτες είναι βιτρίνα του Καστιδιάρη και δεν πρέπει να είναι στη Βουλή. Με βάση τη χθεσινή ποινική δίωξη, αντιλαμβάνεται κανείς χωρίς να ξέρει και πολλά-πολλά, ότι αυτή η ποινική δίωξη ενισχύει πάρα πολύ τα στοιχεία σε αυτές τις προσφυγές και το ενδεχόμενο που είναι πάρα πολύ πιθανό είναι το εκλογοδικείο να πει αυτό που είπε και ο Άριος Πάγος με τις διώξεις, δηλαδή ότι το κόμμα αυτό κακώς μετέχει στη Βουλή, να εκπέσουν των βουλευτικών εδρών
αυτοί οι βουλευτές. Μάλιστα. Και τι θα γίνει. Αυτοί δεν μπορούν να προσφύγουν μετά σε άλλο βαθμό, να πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Από εδώ, από εκεί, ο δεν Άριος, ξέρω. Ο Άριος Πάγκος δεν είναι το ανώτατο. Λέω. Το ανώτατο ειδικό δικαστήριο που το λέμε απλά εκλογοδικείο, ναι, είναι τόσο ανώτατο που δεν έχει, που δεν έχει άλλο τύπο. Δεν υπάρχει άλλο βαθμό. Ο Άριος Πάγκος θα τους δώσει πράσινο φως να κατέβουν στις εκλογές. Διότι εδώ οι κύριοι αυτοί βρίσκονται σε ποινική διαδικασία. Μετά την ποινική δίωξη. Μάλιστα. Μετά την ποινική Μάλιστα. δίωξη. Αυτό ναι, ναι, είναι τώρα κοντά. Τώρα κοντά, βέβαια. Σε δύο μήνες έχουμε εκλογές. Στις ευρωεκλογές το να δώσει ο Άριος Πάγος πράσινο φως μετά την ποινική δίωξη είναι σαν να λέμε ότι αυτή την ώρα είναι μία η ώρα το μεσάνυχτο. Μάλιστα. Και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν. Η πρώτη σημαντική εξέλιξη, το πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Ξαναλέω. Ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα λέω όμως γιατί το είχαμε συζητήσει. Δεν θα είναι αυτό. Θα είναι αν θα εκπέσουν από τη Βουλή και οι έδρες τους θα μοιραστούν σε άλλα. Αυτό είναι το ζητούμενο βήμα. Αλλά Ιωάννα μου, αν ο Άριος Πάγος τους μπλοκάρει από τη συμμετοχή σε ευρωεκλογές, το ποσοστό τους unblock θα φύγει. Και θα κατανεμηθεί κάπου. Κάπου θα πάει αυτό το αυτό νούμερο. Αυτό λέμε. Θα πάει. Σε επίπεδο ναι, πολιτικού παραγόμενου. Αυτό μιλάμε, ναι, μιλάμε, αυτό μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Ναι, ναι. Γιατί το κοινοβούλιο όπως το βλέπουμε σήμερα δεν υπάρχει βουλή χωρίς με κενές έδρες. Αν ναι, πετάξει το εκλογοδικείο εκτός, που είναι πολύ πιθανό, αυτές οι έδρες θα δοθούν σε άλλα κόμματα. Το πώς θα πάρει ο καθένας, αυτά είναι, τα ξέρουν οι συνταγματολόγοι και οι εκλογολόγοι. Είναι κάποιες στο κυβερνών κόμμα, κάποιες στο ΣΥΡΙΖΑ, λιγότερο στο ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή η εξέλιξη είναι θέμα πολύ σύντομη, το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο. Ιωάννα, κλείνουμε εδώ. Ευχαριστούμε, παιδιά, και εσά.